Θεωρήστε, λέει, τον αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα που χρησιμοποιεί μια ουρά. FIFO. Η διαδικασία QINIT αρχικοποιεί την ουρά. Η διαδικασία QPUT εισάγει ένα στοιχείο στην ουρά. Η διαδικασία QGET διαγράφει ένα στοιχείο από την ουρά και επιστρέφει την τιμή του. Και η συνάρτηση QISEMPTY επιστρέφει 0 αν η ουρά είναι άδεια. Και αμέσως μετά μας γράφει ένα κώδικα και μας ρωτάει τι τυπώνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την εκτέλεσή του. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι απλά να τρέξουμε τον κώδικα, έτσι, και γνωρίζοντας βέβαια τι είναι η ουρά και πώς λειτουργεί, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να κάνουμε την εκτέλεση του κώδικα και να δώσουμε την εκτύπωση. Δηλαδή το πρόγραμμα είναι εύκολο βασικά, αρκεί μόνο να ξέρουμε τις πληροφορίες. Δηλαδή ότι αν έχουμε μια ουρά που έχει κάποια στοιχεία, τότε η εξαγωγή από την ουρά γίνεται από την αρχή της. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα εξάγω πρώτο. Και όταν θέλω να κάνω εισαγωγή πάντα στο τέλος της ουράς, όπως έχουμε συζητήσει. Το καλό βέβαια της ιστορίας είναι εδώ, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολύ περίπλοκα πράγματα, γιατί εδώ τρέχουμε απλά ένα κώδικα, έτσι. Πάμε λοιπόν να τον τρέξουμε. Έχουμε και λέμε ότι καταρχάς λέει υπολόγιση του QINIT για να αρχικοποιηθεί η ουρά και μετά για ISON 0 έως 9 επανέλαβε. Υπολόγισε το QPUT του I, το οποίο δεν μας ορίζεται βεβαίως, έτσι, δεν έχει κανένα λόγο να μας το γράψει αυτό το γλώσσα, διότι διδασκόμαστε άλλωστε χοντρικά. Άρα λοιπόν το μόνο το οποίο πρέπει είναι να τρέξουμε ένα κώδικα τον οποίο τον καταλαβαίνουμε χοντρικώς. Μπαίνει λοιπόν το 0, μπαίνει το 1, μπαίνει το 2, μπαίνει το 3, μπαίνει το 4, μπαίνει το 5, μπαίνει το 6, μπαίνει το 7, μπαίνει το 8 και μπαίνει και το 9. Αυτή λοιπόν είναι αρχικά η μορφή της ουράς αμέσως μετά την εκτέλεση του πρώτου για. Υπόψη βεβαίως ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να αποτυπώσουμε την εκτέλεση, γιατί το μόνο που μου ζητάει είναι την εκτύπωση. Άρα διαστητικά μόνο φτιάχνουμε μερικά σχηματάκια για να κάνουμε τη δουλειά μας, έτσι. Και πάμε τώρα σε ένα ενώσο, το οποίο ενώσο θα τρέξει όσο η ουρά δεν είναι άδεια. Γιατί η ουρά επιστρέφει 0 αν η ουρά είναι άδεια. Αυτό είναι το σύμβολο του διάφορων. Άρα λοιπόν όσο η ουρά δεν είναι άδεια. Για να δούμε τι λέει τώρα εδώ, γιατί εδώ βλέπουμε δύο πρακτικά εντολές. Βλέπουμε μία εντολή επανάληψη και αμέσως μετά μία εκτύπωση. Συνεπώς ξεκινάμε την επανάληψη. Θα σημειώσω ότι αυτή είναι η επανάληψη πρώτη την οποία θα γράψω. Αυτό το οποίο κάνει είναι ελαφρά διαστραμμένο για ίσον 0 έως 2, δηλαδή θα τρέξει για ίσον με το 0 μία φορά δηλαδή, για ίσον με το 1 δεύτερη φορά και για ίσον με το 2 τρίτη φορά, δηλαδή τρεις φορές θα τρέξει αυτό το πράγμα. Το οποίο τι κάνει τώρα, κάνει ένα QGET, δηλαδή πηγαίνει και τσιμπάει το τελευταίο στοιχείο της ουράς κατά τα γνωστά, δηλαδή την πρώτη φορά που θα τρέξει για ίσον με το 0, κάνει μια εξαγωγή του τελευταίου στοιχείου, δηλαδή εξάγει το 0 και αμέσως μετά πηγαίνει και το ξαναχώνει μέσα στην ουρά. Διαστραμμένο λίγο, αλλά έτσι πάνω αυτά, έτσι. Αμέσως μετά θα βγάλει το 1 και αφού βγάλει το 1, αμέσως μετά θα πάει και θα το ξαναβάλει στην ουρά. Συνεχίσαμε. Και αμέσως μετά θα βγάλει το 2 και θα πάει και θα το ξαναβάλει μέσα στην ουρά. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα του for αυτού, του για, είναι ότι η μορφή της ουράς θα είναι 2-1-0, γραφημότητα στοιχεία 9-8-7-6-5-4-3. Αμέσως μετά όμως πηγαίνει και, μόλις τελειώσει δηλαδή το καλό το for, πηγαίνει και έχει μια δεύτερη εντολή, η οποία είναι η τύπωση QGET. Εντάξει, αυτά όλα παρεπιπτόντως, έτσι να το είναι σαφές. Αυτό ήταν για ίσον 012, το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ήταν αυτό εδώ, έτσι. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με την τύπωση QGET, που σημαίνει ότι θα κληθεί η συνάρτηση QGET. Θα επιστρέψει το στοιχείο το οποίο είναι το τελευταίο της ουράς, έτσι, το οποίο είναι το 3, θα το εξάγει κιόλας. Και αμέσως μετά θα το τυπώσει κιόλας. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο θα τυπώσει είναι ο αριθμός 3. Η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η ουρά αμέσως μετά την επανάληψη την πρώτη είναι αυτή εδώ. 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και τώρα νομίζω καταλάβαμε πάνω κάτι κάνει. Έχουμε πει ότι όταν μας δίνουν ένα κώδικα που ο οποίος έχει επανάληψη, πάμε και κάνουμε 2-3 επανάληψεις και καταλαβαίνουμε μετά τι μας γίνεται, έτσι. Πάμε να κάνουμε τώρα και την επανάληψη 2, η οποία θα κάνει ακριβώς την ίδια διεστραμμένη διαχείριση. Υπό την έννοια πια δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάνει μία διαχείριση απλά για να δει ότι ξέρει ότι τρέχουμε ένα κώδικα. Αυτό είναι το νόημα, καταλαβες. Συνεπώς, το αποτέλεσμα τώρα ποιο θα είναι. Είναι στην από πάνω λίστα η οποία έχει προκύψει. Είναι ότι θα διαγραφεί το 4 και θα μπει στην αρχή της ουράς. Αμέσως μετά θα διαγραφεί το 5 και θα μπει στην αρχή της ουράς. Και για ίσον 2 θα διαγραφεί το 6 και θα μπει στην αρχή της ουράς. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι 6, 5, 4, 2, 1, 0, 9, 8, 7 και αμέσως μετά έχουμε πάλι την τύπωση QGET. Άρα λοιπόν το επόμενο στοιχείο το οποίο θα τυπωθεί θα είναι το 7. Και υπόψη ότι το QGET διαγράφει και το στοιχείο από την ουρά, άρα σε κάθε επανάληψη φεύγει και ένα στοιχείο. Συνοηθήκαμε. Πάμε τώρα στην επανάληψη 3. Νομίζω το καταλάβαμε το παραμύθι ποιο είναι.
τσιμπάει τα τρία πρώτα στοιχεία και μετά το τέταρτο το βγάζει τελείως από την ουρά. Έτσι, έχει λίγο επίπονα χαρακτηριστικά όμως, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι πλήρως επαναλήψιμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θα κάνει λοιπόν είναι ότι θα εξάγει το 8, θα το βάλει στην αρχή της ουράς, μετά θα βγάλει το 9, θα το βάλει στην αρχή της ουράς, θα βγάλει το 0 και θα το βάλει στην αρχή της ουράς και αμέσως μετά θα τυπώσει το 1. Το επόμενο στοιχείο δηλαδή το οποίο θα τυπωθεί θα είναι το 1 και η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η ουρά είναι 0, 9, 8, 6, 5, 4, 2 και το 1 το φάγαμε λάχανο γιατί μόλις το τυπώσαμε. Συνεχίζουμε τώρα, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον κατανοητό το πώς δουλεύει. Έτσι πάνε αυτά, κάνεις 3 εκτελέσεις και αμέσως μετά καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα ίδια. Φεύγει το 2 και πάει στην αρχή της ουράς, φεύγει το 4 και πάει στην αρχή της ουράς, φεύγει το 5 και πάει στην αρχή της ουράς. Και αυτό το οποίο αμέσως μετά θα τυπωθεί είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι το 6. Εντάξει. Φεύγει λοιπόν και το 6 με την εκτύπωση και έτσι λοιπόν η κατάσταση της ουράς μετά την επανάληψη 4 είναι 5, 4, 2, 0, 9, 8. Ξανά τώρα τα ίδια συνεχίζουμε. Έχουμε και λέμε ότι φεύγει το 8 και πάει στην αρχή της ουράς, δηλαδή 3 μετακινήσεις έχουμε, το 9 φεύγει και πάει στην αρχή της ουράς, το 0 φεύγει και πάει στην αρχή της ουράς και το 2 είναι αυτό το οποίο τυπώνεται. Δεν έχει καμία ακολουθιακή δομή θα έλεγα αυτό το πράγμα, οπότε απλά το τρέχουμε. Πάμε και στην επανάληψη 5 να συνεχίσουμε το έργο μας. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι η κατάσταση της ουράς τώρα είναι 0, 9, 8, 5, 4 και κάνουμε τώρα τα ίδια. Δηλαδή, φεύγει καταρχάς το 4 και πάει στην αρχή της ουράς, φεύγει το 5 και πάει στην αρχή της ουράς, φεύγει και το 8 και πάει στην αρχή της ουράς και αυτό το οποίο τυπώνεται είναι το 9, το οποίο είναι το επόμενο στοιχείο το οποίο θα εξαχθεί. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, δεν έχει δυστυχώς κάποια παρατήρηση, άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να το τρέχουμε. 8, 5, 4, 0 λοιπόν εδώ. Συνεπώς, μία μετακίνηση του 0 στην αρχή, μία μετακίνηση του 4 στην αρχή, μία μετακίνηση του 5 στην αρχή και επίσης πηγαίνει και τυπώνεται το 8. Άρα λοιπόν το 8 είναι ο επόμενος αριθμός ο οποίος θα τυπωθεί. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, έχουν μείνει 3 αριθμοί αισίως, οι αριθμοί 5, 4, 0. Τώρα εδώ πέρα βέβαια θα βγει το ίδιο, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω έτσι. Βάζω το 0 στην αρχή της ουράς, βάζω το 4 στην αρχή της ουράς και βάζω και το 5 στην αρχή της ουράς. Αυτό βγαίνει. Το 0 επίσης τυπώνεται. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείναν μόλις 2. Ακουμπάμε την τελειότητα. Έχουμε το 5-4. Διαγράφεται το 4 και πάει στην αρχή της ουράς. Διαγράφεται το 5 και πάει στην αρχή της ουράς. Διαγράφεται πάλι το 4 και πάει στην αρχή της ουράς. Τυπώνεται το 5. Άρα λοιπόν εδώ θα τυπωθεί το 5 και τέλος το έργο μας θα τελειώσει στην επανάληψη 9. Όπου πλέον το 4 θα κάνει 3 κολοτούμπες, δηλαδή θα μπει και θα βγει 3 φορές και στο τέλος βεβαίως θα τυπωθεί κιόλας και θα βγει οριστικά από την ουρά και η ουρά έχει αδειάσει. Αυτά λοιπόν ήταν ένα μικρό παιχνιδάκι και όταν κάνουμε εκτέλεση κώδικα στην ουσία πρέπει να τα αγαπάμε γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο, τρέχουμε απλά τις εντολές. Καταλαβες, δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει νόημα, δηλαδή εδώ τώρα δεν έχει κάποιο νόημα η εκτύπωση, δεν έβγαζε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε το μόνο το οποίο κάνεις είναι το τρέχεις, βγάζεις το αποτέλεσμά σου, παίρνεις μονάδες σου και όλα καλά, όλα ανθυρά.